Η υποχρέωση των Δήμων να παρέχουν στις πολυσύχνες παραλίες ναυαγωγική κάλυψη ξεκινάει μία εβδόμου. Δηλαδή αυτό το μήνα, ναι, όντως είμαστε μία στον αέρα. Ιουλίου, λοιπόν. Μία Ιουλίου. Και αυτό το μήνα φαντάζομαι και κάποια παιδιά, κάποιοι ναυαγωσώστες θα μείνουν άνεργοι, πρώτον. Βεβαίως. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει ένας άνθρωπος να επιβλέπει την κατάσταση για πάνε ενδεχόμενο. Βεβαίως. Ξεκινώντας κιόλας, να σου κάνω μια ερώτηση. Νομίζω γνωρίζεις πώς είναι οι θανάτοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ο λόγω δειγμός. Του κορονοϊού. Α, του κορονοϊού. Κορονοϊού. Ναι. Με την ενημέρωση που είχα εγώ πριν από μια ώρα, είναι γύρω στους 180, κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Έμαθα. Ναι. Εγώ θα σου παρουσιάσω κάποια στοιχεία τα οποία λένε ότι η χώρα μας είναι η δεύτερη. Μπορεί, να είναι όμως, μπορεί η χώρα μας να είναι πολύ πλούσια από θάλασσα και συνομορφιά κτλ. Ναι. Σίγουρα, αλλά είναι δεύτερη στην Ευρώπη από άποψη πνιγμών, σαν αιτία θανάτου. Σε συχνότητα εννοώ. Το 2017 είχαν πεθάνει 357 πολίτες από αυτό το λόγο. Το 2018 413. Και πέρυσι, που είχαμε έτσι βέβαια αρνητικό ρεκόρ, είχαμε μόλις 149 θανάτους στην καλοκαιρινή σεζόν. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι το ζήτημα αυτό της διαφύλαξης του υψίστου αγαθού που είναι η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πολλά, διότι και εμείς οι εργαζόμενοι χάνουμε έναν μήνα από την εργασία μας και νιώθουμε την ανασφάλεια ότι μπορεί να μην βγούμε και ταμείο ενεργείας, εάν και εφόσον δεν υπάρξει κάποια υπουργική απόφαση. Και ταυτόχρονα ότι είναι εκτεθειμένοι και οι πολίτες στον κίνδυνο αυτή τη στιγμή στη θάλασσα. Διότι δεν υπάρχει κάποιος να τους φυλάει εκεί έξω. Είστε και οι δύο νέα παιδιά, Γιάννη. Ασχολείστε με το κομμάτι της ναυαγοσωστικής. Δημιουργήσατε ένα σωματείο με στόχο να πιέσετε και να λύσετε πολλά προβλήματα του κλάδου. Λίγο για αυτή την απόφαση, γιατί και μέχρι πρότινος δεν υπήρχε τελικά κάποιος ο οποίος θα ανέβαζε πιο ψηλά και θα έφερε στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα που κάθε χρόνο τα λέμε, κακά τα ψέματα εδώ. Φυσικά. Κάθε χρόνο πριν την τουριστική σεζόν συζητάμε για το κομμάτι της ενίσχυσης όλων εκείνων των παραλίων με ναυαγωσώστες. Τελικά καταλήγουμε ή μειωμένο προσωπικό ή καθόλου. Δευτέρη, το σωματείο δεν ήταν ένα τυχαίο συμβάν. Πολλά χρόνια υπήρχαν συζητήσεις το ότι κάτι πρέπει να γίνει στον τομέα των εργασιακών όσο αφορά τους ναυαγωσώστες. Φέτος καταφέραμε και βρεθήκαμε πολύ παλιοί ναυαγωσώστες, συζητήσαμε και βγάλαμε έτσι το πόρισμα ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε το σωματείο για να κατοχυρώσουμε κάποια πράγματα, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, καλύτερες μισοδοσίες. Αυτή την προσπάθεια την αγκάλιασαν και τα νέα παιδιά, οι νέοι ναυαγωσώστες και καταφέραμε πριν λίγους μήνες και τυπικά να ιδρύσουμε το Σωματείο Ναυαγωσωστών Ηρακλείου. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πόστα σε παραλίες και δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα καλυφθούν. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που επιβάλλουν το να βρίσκεται εκεί ένας ναυαγωσώστης στις παραλίες του νησιού. Ας μιλήσουμε για εδώ για το Ηράκλειο. Υπάρχουν συγκεκριμένα πόστα. Αυτά κρίνεται ότι θα έχουν καλυφθεί τουλάχιστον μέχρι την 1η Ιουλίου, όταν και θα ξεκινήσει η τοποθέτησή σας. Θέλω εδώ πέρα να σου εξηγήσω, Λευτέρη, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τις διαφορές του φετινού καλοκαιριού σε σύγκριση με τα προηγούμενα του προ-κορονοϊού, της προ-κορονοϊού εποχής. Όπως γνωρίζουμε, κάθε χρόνο υπάρχει το προεδρικό διάταγμα, δηλαδή είναι ο νόμος, το νομικό πλαίσιο το οποίο αναγκάζει τους Δήμους να παρέχουν ναυαγωγική κάλυψη στις πολυσύχνες στις παραλίες τους από τις αρχές του Ιουνίου, δηλαδή 1 Ιουνίου, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Φέτος όμως, λόγω κορονοϊού, η κυβέρνηση θέλει σε λίγο να βοηθήσει τους Δήμους, να τους ελαφρύνει κάπως έτσι οικονομικά, όσον αφορά τα οικονομικά της ναυαγωγικής κάλυψης. Ναι. Και πέρασε ένα νομοσχέδιο, το οποίο μεταφέρει την έναρξη του προεδρικού διατάγματος ένα μήνα αργότερα. Αφήνοντας βέβαια ένα παραθυράκι μικρό ανοιχτό, που είναι στην κρίση του Δήμου, αν και εφόσον θέλει, να παρέχει ναυαγωγική κάλυψη και για το μήνα Ιούνιο. Πολλοί Δήμοι βέβαια προτίμησαν και έβαλαν σε προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και ξεκίνησαν τις διαδικασίες. Ξεκίνησαν τις διαδικασίες των διαγωνισμών ώστε να βρεθεί άμεσα ανάδοχος και υπάρχουν κάποια παιδιά που αυτή τη στιγμή εργάζονται, λίγα βέβαια και λίγα είναι τα πόστα, που αυτή τη στιγμή εργάζονται στις πολυσύχνες παραλίες. Αυτή η Δήμη είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Καλό είναι να τα λέμε αυτά, Λευτέρη. Έτσι. Τα καλά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Ο Δήμος Ιεράπετρας και ο Δήμος Μαλεβιζίου. Ο Δήμος Μαλεβιζίου. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι, ωστόσο, που δεν θα ακολουθήσουν τον προηγούμενο ναυαγωσωστικό χάρτη του 2019, Αλέξανδρε. Ναι.
Εντάξει, κοιτάξτε, η ενημέρωση μας, εμείς αυτή τη στιγμή ανησυχούμε, έχουμε κάποιες ανησυχίες. Γιατί όλα είναι στον αέρα. Με βάση την καινούργια διάταξη, δεν γνωρίζουμε αν αποχαρακτηριστούν κάποιες παραλίες λόγω των ξενοδοχείων τα οποία μπορεί να μην ανοίξουν. Οπότε μπορεί να μειωθούν οι θέσεις εργασίας, κάποια πόστα δηλαδή να μην ανοίξουν. Οπότε αυτό. Λόγω του ότι υπάρχει μένει αυτό. Μένει να δούμε όμως. Ναι. Έτσι, αλλά τουλάχιστον ο Ιούνιος, από ό,τι φαίνεται, θα παραμείνει ως έχει, χωρίς να παγωσώστε σε πολλές παραλίες. Κλείνοντας. Αυτό ήταν. Είδατε που είχατε άγχος στην αρχή. Πρώτη φορά είναι Λευτέρα. Σταδιακά φεύγει το άγχος. Δεν ξέρω από εδώ και στο εξής ποιοι είναι οι στόχοι και του σωματείου, Αλέξανδρε. Ναι, ναι. Και λοιπόν, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Σε μια περίοδο που επιτάσσει την ύπαρξη ούτως ή άλλως συλλογικών ομάδων. Ναι, κοίταξε, Λευτέρη, άκου να δεις. Εμείς αυτό το σωματείο το φτιάξαμε κυρίως για δύο λόγους. Καταρχάς, να το ξεκαθαρίσω, είναι εργατικής φύσης σωματείο. Προασπίζεται τα συμφέροντα για το χειρώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί αυτός ο χώρος στην Ελλάδα έχει μείνει λίγο πίσω. Και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τον εξελίξουμε. Αυτό που διακυβεύεται σίγουρα αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά είναι το ότι η κυβέρνηση ταυτόχρονα περνάει την αλλαγή του ωραρίου και το πάει από 7 ώρες σε 8 ώρο. Κάτι το οποίο εμείς δεν θα επιτρέψουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε νομικά πλέον το σωματείο. Μπράβο. Το οποίο θα δώσουμε τη μάχη για να έχουμε, να έχουμε την ανάλογη αύξηση στους μισθούς μας. Γιατί δεν είμαστε ανειδίκευτοι εργαζόμενοι που πηγαίνουμε τον βασικό μισθό, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε επαγγελματίες με μια ιδιότητα σε ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Άλλες φορές ρισκάρουμε και εμείς οι ίδιοι με την ζωή μας. Αυτό που το πας. Και διακυβεύονται αυτό πολλά για μας. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εν πάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω λίγο αυτό το θέμα, το σωματείο έχει και τη δεύτερη δράση, τη διτή φύση, ότι παράγει γόνιμο εθελοντισμό. Δηλαδή, την προηγούμενη Κυριακή. Υπάρχουν αυαγωσώστες οι οποίοι πήγαν χωρίς να έχουν προσληφθεί. Πήγαμε την Κυριακή, ναι, όντως. Ήταν μια πράξη που πραγματοποιήθηκε, υλοποιήθηκε μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που είχαμε κάνει στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Και πήγαμε και παρήχαμε εθελοντικά ναυαγωσιστική κάλυψη σε μια παραλία του Καρτερού. Αυτά πρέπει να βλέπει κανένας τώρα για να αξιολογεί με άλλο μάτι τα όποια αιτήματα έχετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Έχω μια ερώτηση τηλεθεατή: τι θα γίνει με το Ταμείο Ανεργίας των Ναυαγωσιστών. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα, έτσι και να κλείσουμε με αυτό πολύ πολύ σύντομα. Δεν έχουμε εικόνα κι εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στον αέρα. Ξέρουμε, είναι στον αέρα, αλλά ευελπιστούμε σε μια απόφαση υπουργική τελευταία στιγμή που θα λέει ότι οι εργαζόμενοι πάνω στον τουρισμό, στον επιστημισμό τουρισμό, θα πρέπει με λιγότερα ένσημα να βγουν έναντι των 100 εννοώ, να βγουν στο Ταμείο Ενεργείας. Αυτό επιβεβαιώνουμε και σε αυτήν την κατεύθυνση παλεύουμε. Αλέξανδρε, τον εργαζόμενο λαό, ναι. Αλέξανδρε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, όπως και εσένα επίσης, Γιάννη. Εδώ θα είμαστε βεβαίως, παρακολουθούμε τις όποιες εξελίξεις, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, επιφυλάσσουμε για μία ακόμα συνάντηση, τώρα που πήρατε και τον αέρα. Ναι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή σας συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Λευτέρη.